χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα σοβαρή επιδημιολογική απειλή, καθώς έχει καταγραφεί έξαρση της ευλογιάς των προβάτων. Η ευλογιά είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, η οποία, τονίζω, δεν απειλεί τη δημόσια υγεία, καθώς είναι μια πάθηση που δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως, είναι ιδιαίτερα μεταδοτική στα ζώα. Συνεπώς, με γνώμονα την ασφάλεια των ζώων και των κτηνοτρόφων μας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε άμεσα μέτρα. Από σήμερα ανακοινώνουμε την πλήρη απαγόρευση μετακίνησης των εγωπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση, βοσκή και σφαγή σε ολόκληρη την επικράτεια για ένα δεκαήμερο. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία, προκειμένου να περιορίσουμε την εξάπλωση της ζωονόσου και να διασφαλίσουμε ότι η κρίση αυτή θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως έγινε και με την πανόλη των μικρών μυρικαστικών. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους κτηνιάτρους και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, αλλά και με τους ίδιους τους περιφερειάρχες, με τους οποίους είχα νωρίτερα σύσκεψη για την άμεση εφαρμογή των μέτρων και την παρακολούθηση της κατάστασης. Με οδηγό την αντιμετώπιση της πανόλης, καλούμε τους κτηνοτρόφους να ακολουθήσουν πλήρως τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών, όπως έπραξαν με συνέπεια και υπευθυνότητα και στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων μας θα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ.